Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Εδώ είμαστε και σήμερα, μια καυτή μέρα, με τη θερμοκρασία να έχει πάρει πια αυτό το διήμερο την ανιούσα, με τα βράδια πραγματικά να περνάμε δύσκολα, αλλά ευτυχώς προσπαθούμε να βρισκόμαστε σε δροσερές περιοχές και ο κλιματισμός ο πολύτιμος, ο οποίος ισορροπεί τις όποιες καταστάσεις. Σήμερα Παρασκευή, λοιπόν, 25 Ιουνίου, εύχομαι όλοι να είστε καλά, να έχετε ένα υπέροχο δροσερό Σαββατοκύριακο, όσο αυτό γίνεται. Έλατε λοιπόν να ξεκινήσουμε, να στείλουμε τις ευχές μας σε όλους εσάς που μ' αρέσει που στέλνετε μηνύματα από τον Ντάρουιν της Αυστραλίας, από Αμερική, από Κέμπελ Οχάιο, από παντού, για να δώσετε κι εσείς το μήνυμα ότι παρακολουθείτε καθημερινά, ότι συμμετέχετε σε όλα αυτά, ότι λέτε τη γνώμη σας, την άποψή σας κτλ. Χαιρόμαστε και θα χαιρόμαστε ακόμη περισσότερο όταν είσαστε εδώ να τα ζήσουμε όλα αυτά παρέα. Θέλω να πω λοιπόν ότι οι θερμοκρασίες υψηλά, αλλά ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι θα πάρουν την κατιούσα σε λίγο, σε λίγες μέρες. Και να πούμε ότι είμαστε ευνοημένοι εδώ στα Δωδεκάνησα και στην Κάλυμνο, διότι αν σκεφτείτε αυτές τις άλλες περιοχές που έπιασαν το 40 και 41, εμείς δεν είχαμε τέτοια επίπεδα. Εμείς έχουμε δίπλα τη θάλασσα και νομίζω ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή, ακόμη και το απόγευμα να τελειώσει κανένας τις δουλειές του, απολαμβάνει ένα ακόμη πιο δροσερό μπάνιο. Και πάμε να δούμε και να παρακολουθήσουμε και να πούμε σε όλους εσάς τι θα ακολουθήσει. Καταρχήν, χρωστάμε από χθες την συνάντηση που είχε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, με τον Δήμαρχο Καλλιμνίων Δημήτρη Διακομιχάλη στο γραφείο του, το οποίο δεν προλάβαμε έτσι να έχουμε στην εκπομπή μας, γιατί είχε λίγο καθυστερήσει το περπάτημα που έκαναν με όλη την ομάδα του ο κύριος Βελόπουλος από το λιμάνι σιγά σιγά προς πλατεία μέχρι να φτάσει στο Δήμο. Οπότε θα δούμε αυτό το πρώτο μέρος τώρα σε λίγο. Γιατί αμέσως μετά έχουμε κατά αποκλειστικότητα να δούμε την άφιξη και την επίσκεψη που έκανε σήμερα το πρωί, 10 η ώρα ακριβώς, ο αντιπεριφερειάρχης μας Νοτιού Αιγαίου, εμπορίου και επιχειρηματικότητας, ο συμπατριώτης μας Γιώργος Χαλκιδιός, στο επαρχείο και συναντήθηκε φυσικά με τον έπαρχο κύριο Μανώλη Μουσελή. Εκεί λοιπόν μας μίλησε για τα καθηκοντά του, για το εμπόριο, το ΦΠΑ, την επιχειρηματικότητα, τον τουρισμό, τις δυσκολίες και όλα όσα θα συζητήσουν σε λίγο με τον κύριο έπαρχο. Που φυσικά αμέσως μετά από τη Δευτέρα θα έχουμε και τα αποτελέσματα και τον συντονισμό αυτής της συνάντησης. Τώρα, να σας πούμε ότι μετά το ταξίδι του στην Λέρο, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος και τις όποιες επαφές του είχε εκεί με τους κατοίκους, τους φορείς κτλ., ήλθε στην Κάλυμνο και πάλι, όπου ολοκλήρωσε την περιοδία του και που βεβαίως πριν από λίγη ώρα στο δημοτικό κατάστημα, στον Δήμο, εκεί παραχώρησε συνέντευξη, μιλώντας πια για την ολοκλήρωση όλης αυτής της περιοδίας και προτάσεις. Ξέρει πολύ καλά ότι ο κόσμος είναι τόσο κουρασμένος, έχει τόσα προβλήματα και θέματα να αντιμετωπίσει που δεν μπορεί κανείς να μακρηγορεί. Δεν μπορεί κανείς να αναπτύξει μεγάλες θεματολογίες που θα τον χειροτερέψουν την ψυχολογία του, παρά μόνο να ακούσει προτάσεις. Προτάσεις και διάφορες επισημάνσεις που ο ίδιος βλέπει μέσα από το ταξίδι του και από τις επαφές του. Και αυτό έκανε. Και καλώς το έκανε. Και ήταν σύντομος. Και βέβαια το τελευταίο θέμα της εκπομπής μας σήμερα θα είναι η συνέντευξη, η οποία τώρα είναι σε εξέλιξη στον Δήμο με τον Δήμαρχο κύριο Δημήτρη Διακομιχάλη και την Αντιδήμαρχο κυρία Ρένα Μαγκάκη, που μας μιλούν και μας λένε τι, καλές μου φίλες, εσείς που με ρωτάτε, ήρθε η ώρα να πούμε ότι η εκπομπή της Δέσποινας Βανδύ, My Greece, που θα προβληθεί Σάββατο και Κυριακή, είναι στο Μέγκα 7 παρα 20. 7 παρα 20 λοιπόν έχουμε να δούμε Λειψούς και Κάλυμνο. Ήρθε η ώρα να δούμε τα αποτελέσματα όλων αυτών των γυρισμάτων, όλων αυτών που έχουν προηγηθεί, με τις ομορφιές, με τους φίλους συμπατριώτες, με τις γυναίκες που μαγείρεψαν, με τις γυναίκες που έδειξαν κάθε τι υπό τον συντονισμό και του σεφ του κυρίου Βασίλη Καλίδη. Και είμαστε πραγματικά σε μια μεγάλη αγωνία να τα δούμε όλα αυτά συγκεντρωμένα. Όλα αυτά λοιπόν θα υποθούν, θα ευχαριστήσουν ανθρώπους που βοήθησαν τα μέγιστα, έτσι ώστε στο σύνολο όλα να πάνε καλά και να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που περιμένουμε. Και πριν ξεκινήσουμε με το πρώτο σκέλος της πρώτης εικόνας, πάμε να πούμε ότι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 και σήμερα ξεκινά ένα άλλο πια σκέλος, οι διαδικασίες υποβολής του μηχανογραφικού.
Και θα σας πω αναλυτικά ότι ξεκινάει η διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου και μηχανογραφικού επίσης παράλληλου δελτίου από σήμερα Παρασκευή, 25 του μήνα λοιπόν, και θα ολοκληρωθούν μέσα στον Ιούλιο, ειδικότερα υποψήφοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μη δέλτα ή πι μη δέλτα, θα μπορούν να απευθύνονται στο λύκειό τους από σήμερα λοιπόν Παρασκευή μέχρι και την Τετάρτη 30 Ιουνίου για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας, το password. Επίσης, στις ίδιες ημερομηνίες μπορούν να απευθύνονται στο λύκειό τους και οι φετινοί τελειόφοιτοι που δεν έχουν υποβάλει αίτηση δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021, προκειμένου να δημιουργήσουν κωδικό ασφαλείας password για την υποβολή ΠΜΔΕΛΤΑ. Πολλές πληροφορίες βέβαια για τους φίλους που συμμετέχουν. Εύχομαι όλα να πάνε καλά, να κυλήσουν όμορφα. Έτσι, λίγο αργότερα θα σας πω και για την συνάντηση που έχει ο Δήμαρχος της ΚΟΟ με τον Υπουργό Τουρισμού. Για την ώρα όμως ελάτε να σταθούμε σε αυτό που έγινε χθες αργά το μεσημέρι, δηλαδή συνάντηση του Δημάρχου Καλλιμνίου Δημήτρη Διακομιχάλη στο χώρο του γραφείου του, στο Δήμο, με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο. Εμείς διεκδικήσαμε με τα μανίας να μπούμε στο ίδιο καθεστώς. Δεν ξέρω εσείς τι κάνατε, ψηφίστε, στηρίξτε την πρόταση τη δική μας. Ακούω, Δημαρχέ. Εμείς δεν στηρίζουμε τίποτα στη δική σας. Εμείς στηρίζουμε την πρόταση που λέει δεν θέλω ΦΠΑ στα νησιά. Α, πολύ μεγάλη ιστορία. Όμως, εδώ τώρα ήταν μια ιδιαίτερη ιστορία. Δεν υπάρχει ιδιαίτερο. Εκβιασμούς σε Έλληνες για να δεχτούν χωτσπό την Καλύμνη για να πάρουν ΦΠΑ. Εγώ, πρόεδρε μου, σου λέω την άποψή μου. Εσύ ξέρεις πολύ καλά που κινούμε, πώς κινούμε. Απλά αυτή την ώρα, εντάξει, εσύ λες μια άλλη θέση παντελώς διαφορετική που είναι το καλύτερο δυνατό. Αυτό θέλουμε. Εντάξει. Α, τώρα δες τι κάνανε, φέραν τα νησιά τα συγκεκριμένα. Τα πέντε να κρατήσουν εκεί μια ζωή το σύστημα. Έτσι. Και αν δεν ψηφίσεις, γιατί εσύ λες εγώ τα θέλω όλα, θα σου πούνε δεν ψήφισες. Και θα σε αναγκάζουν να ψηφίσεις. Πρόεδρε, εντάξει. Όχι, είναι εκβιαστικό. Δεν διαφωνώ. Απλά εμείς οι δύσμοι είμαστε υποχρεωμένοι, επειδή έχουμε γίνει σάντουιτς μεταξύ των δύο νησιών. Ζητάμε το ελάχιστο, το οποίο είναι συντελεστές ΦΠΑ ήδη. Με την κόκκινη ιδέα. Διότι κάθε μέρα εδώ υπάρχει εισβολή. Τα ξέρει από εδώ ο κύριος. Υπάρχει εισβολή από νταλίκες, από φορτηγά. Εδώ εμπόριο δεν υπάρχει. Ξέρω. Να λοιπόν, γιατί λελογισμένα εγώ ζήτησα που τηλεφώνησα και με τον Αντώνη, τηλεφωνήθηκα και με άλλους από άλλους κομματικούς χώρους. Λέω ρε παιδιά, εντάξει. Το στήριξε ο κοινοβουλευτικός. Εμείς το στήριξαμε. Από χθες το στήριξε. Ο Κώστας Οχίτας, σήμερα τώρα γίνεται μάχη. Πάλι συνεχίζουν, τώρα γίνεται μάχη. Γιατί αυτό πραγματικά είναι πρόκληση. Η Κάλυμνος... Είναι εκδόλου. Είναι εκδόλου. Λοιπόν, εγώ μιλάω μάρα. Εκβιάζουν τους κατοίκους με το τυρί για να μην βλέπει τον φάκα ο κάτοικος. Τι σου λέει, πάρε hotspot και μείνουμε εκεί. Πρόεδρε, και φάκα από κάτω. Ένα άνθρωπο που ξέρει από πολιτική, ξέρει ότι δεν είναι πρωτάρα. Γνωρίζω. Απλά όμως αυτή την ώρα, εδώ, υπάρχει αυτό το ελάχιστο το οποίο είναι λογικό, μιας και κινούνται σε αυτές τις πρακτικές, σου μονιμοποιούν αυτό για να κρατήσουν εδώ τους πρόσφυγες αυτός μια ζωή. Εντάξει, εμείς δεν είναι. Δεν είχαμε πρόσφυγες. Την ευτυχία να έχετε λάθρομετανάστες, να σε διορθώσω ή στην ελληνική γλώσσα, γιατί δεν μου αρέσει να ακούω. Λάθρομετανάστες. Ο Αφγανός δεν είναι πρόσφυγες, παιδιά. Πρόσφυγες μπορεί να είναι ο Σύριος και πάλι υποαίρεση, υπό την έννοια ότι περνάει από την Τουρκία. Και αν έρχονται από Αφρική, έρχονται από εδώ, έτσι. Γιατί είναι ελαφρύ, μπαίνουν μέσα ελαφρύ. Όχι, είναι ξέφραγα μπύλη η Ελλάδα. Ακριβώς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν ένα από τα θέματα που τουλάχιστον εγώ θεωρώ ότι ήταν ζητούμενο και δεν ξέρω τελικά δεν θα γίνει. Τι θα γίνει με αυτήν. Δεν θα γίνει. Το ότι δεν θα γίνει το ξέρω. Αλλά εγώ έπρεπε να. Άλλο, εσύ μάχη δίνεις. Από εκεί πέρα δεν ξέρω από σένα. Δεν ξέρω από σένα. Δεν είναι δική σου ιδέα. Όπω εσύ είναι μάχη, να δίνει μάχη και λες μηδενικοί συντελεστέ και δεν περνάει. Αυτό λέμε, δεν γίνεται. Για να μπορεί να βγει ανάπτυξη στο φόνα. Είναι και το χαμηλό το κόστο παραγωγή. Για να ανταγωνιστεί και τα προϊόντα. Δηλαδή είναι πολλά μαζί. Αλυσίδα είναι αυτό. Δεν θέλουν να ξέρουν. Ένα άλλο που παρακολουθώ γιατί απαντάω. Κάνεις ερωτήσεις για τον Χαδάμες. Ναι. Λοιπόν, να ξέρεις και το υπόβαθρο, επειδή δεν το ξέρεις. Συγγνώμη, το αποτέλεσμα αυτό.
το οποίο είναι απαράδοτο. Το 2007, πρόσε, εντάχθηκε ένα έργο των ημερών με όμορφη αντιπολίτευση από τους προηγούμενους. Να γίνει χιτά τότε. Εν πάση περιπτώσει, το έργο αυτό στράβωσε. Το είδε το αποκόμμα. Τι είναι τη χωματερία από μακριά φαίνεται. Η χωματερία αυτή, παλιά που ήταν, στον δρόμο που πας προς το Βαδί, ο Γιάννης το θυμάται. Εμείς τον μετακινήσαμε το 88 και τον πήγαμε εκεί που ήταν μακριά. Μια αξιοπρεπής θέση 98. Με τις 98, με τις σχετικές αδειοδοτήσεις εποχής. Ναι. Από εκεί πέρα το 2007 εντάσσεται στο Ταμείο Συνοχής το τότε ο νέος Χιτά. Το 2009 πετάσσεται γιατί είχαν γεθεί εμπράγματες αξιώσεις από τους φερόμενους ιδιοκτήτες. Ναι. Χρησιμοποιώ προσεκτικά τις λέξεις. Με αποτέλεσμα το έργο να πενταχθεί, να πάει στα δικαστήρια. Εγώ έσυρα τον εργολάβο στα δικαστήρια για άλλους λόγους. Κακοτεχνίες, τα δεν είχε ολοκληρωθεί το έργο, είχαν το δει κάποια χρήματα κατά την εκτίμησή μας που δεν αντιστοιχούν σε αυτές εργασίες. Και έτσι κι αλλιώς. Η ελληνική δυστυχώς δικαιοσύνη δουλεύει όπως δουλεύει. Βάλαν την υπόθεση στο αρχείο. Αυτό όσον αφορά την ιστορία, τώρα που βρισκόμαστε. Από την πρώτη μέρα που γυρίσαμε, ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες για άλλη θέση, ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων που έχει μέσα 4 γραμμές. Σωστό. Ανακύκλωσης. Η νέα γενιά είναι αυτό. Η νέα γενιά, η οποία μετά την σχετική ψήφιση για τον Νότιο Αιγαίο του νόμου για τους Φώστα, ο Δήμος ολοκλήρωσε το δικό του κομμάτι με όλες τις αδειοδοτήσεις που θέλει να αδειοδοτήσει από 9 υπηρεσίες, όπως ξέρεις. Τις παραδώσαμε εδώ και 6 μήνες. Τώρα, αυτή την ώρα, πρέπει να εκπονούνται τα τεύχη δημοπράτησης και περιμένουμε την ένταξη ή στο ΕΠΕΡΑ ή πάνε στη Γραμματεία ΣΔΙΤ για 60-40 στη λογική. Στην εργασία δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό εδώ βρισκόμαστε τώρα. Εκτιμώ ότι μέσα στο 22 θα γίνει η δημοπράτηση. Μακάρι. Ή με τον ένα τρόπο ή με τον άλλο. Μακάρι.